Για να τιμήσω και εγώ με τη σειρά μου τη σπουδαία απόψινή μας συνάντηση, που αλήθεια είναι πως ένα χρόνο πριν θεωρείται αδιανόητη και δικαιολογημένα, ένα τρόπο έκρινα πως έχω να μιλήσω απολύτως ελεύθερα. Έτσι λοιπόν, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας: αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Πρόεδρε, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ, συντρόφισσες και σύντροφοι των κομμάτων και των κινήσεων που συναποτελείτε την Προοδευτική Συμμαχία, συντρόφισσες και σύντροφοι του ΠΑΣΟΚ. Του ΠΑΣΟΚ της 3ης του Σεπτέμβρη, του ΠΑΣΟΚ των 3 εκατομμυρίων πολιτών που στις εκλογές του 2009 το ψήφισαν για να φύγει η δεξιά. Του ΠΑΣΟΚ που είναι ιδεολογικά ριζικά αντίθετο με το ΠΑΣΟΚ του Σαμαρά και το σημερινό ΠΑΣΟΚ του Μητσοτάκη που ονομάζεται ΚΙΝΑΛ. Ένα ΚΙΝΑΛ του οποίου η ηγετική ομάδα, όσο και με όση χειδαιότητα κι αν μας επιτίθεται, εμείς για δύο λόγους οφείλουμε να κάνουμε υπομονή. Πρώτον, διότι εμείς προερχόμαστε από το ΠΑΣΟΚ. Επομένως, οφείλουμε να μην ξεχνούμε ότι το ΠΑΣΟΚ μας τίμησε. Δεύτερον, πρέπει να κάνουμε υπομονή, διότι είναι θέμα χρόνου, και θυμηθείτε με, να χειραφετηθούν εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη προοδευτικοί πολίτες. Πολίτες που για συναισθηματικούς και μόνο λόγους παραμένουν κοντά σε μία αμετροϊπή ηγετική ομάδα, της οποίας η δίπλο προσωπία δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Έχετε άραγε ακούσει ποτέ κάποιον θρησκευτικό ηγέτη οπουδήποτε στον κόσμο να λέει σε θρησκευόμενους πολίτες: αποφασίστε εσείς αν εγώ, ο θρησκευτικός σας ηγέτης, θα είμαι ή χριστιανός ή μουσουλμάνος? Θυμάστε ποτέ τον Ανδρέα Παπανδρέου να λέει στους Έλληνες πολίτες: εσείς με την ψήφο σας θα αποφασίσετε εάν εγώ θα σχηματίσω κυβέρνηση υπό το Μητσοτάκη και με ποιους όρους? Ακριβώς δηλαδή αυτά που επίσημα πλέον λέει το ΚΙΝΑΛ της κυρίας Γεννηματά. Ένα ΚΙΝΑΛ το οποίο για να κρατήσει εγκλωβισμένους τις 300 με 400 χιλιάδες ψηφοφόρων που έχουν απομείνει από τα 3 εκατομμύρια του 2009, θα το ακούτε να χρησιμοποιεί δεκάδες παραλλαγές στο επόμενο διάστημα περί δίθεν αυτονομίας, περί τρίτης εντολής που ζητά για να θέσει όρους και άλλων αντίστοιχων και σχετικών. Όμως, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, 8 απλούστατες λέξεις ποτέ δεν θα τους ακούσετε να τις προφέρουν. Ποτέ δεν θα ακούσετε την κυρία Γεννηματά να λέει: εμείς ψήφο εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν δίνουμε. Μιλώντας ελεύθερα, είπα να τιμήσω μια παράδοση της αριστεράς και της προοδευτικής μας παράταξης, που εκτός από διαρκείς πατριωτικούς αγώνες, αγώνες για τη δημοκρατία και τα κοινωνικά δικαιώματα, είναι και μια παράδοση έκφρασης διαφωνιών. Θα εκφράσω λοιπόν σήμερα, αποφάσισα, 3 διαφωνίες που έχω σχετικά με τις εξής λογικές, είναι αλήθεια, απόψεις που έχουν επικρατήσει. Έχει επικρατήσει η άποψη ότι η στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει στρατηγική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Έχει επικρατήσει επίσης η άποψη ότι ο Μητσοτάκης, εάν χαθούν οι ευρωεκλογές, το ίδιο βράδυ θα πει φύγεται. Και έχει επικρατήσει και η άποψη ότι το δίλημα των επερχόμενων εκλογών για τους πολίτες θα είναι Τσίπρας ή Μητσοτάκης. Όμως δείτε κάτι σας παρακαλώ. Διαπλοκή τι είναι? Διαπλοκή είναι η κατάλυση της αυτονομίας της πολιτικής. Διαπλοκή είναι η χειραγώγηση. Είναι η υποδούλωση της πολιτικής από τα οικονομικά συμφέροντα. Διαπλοκή δεν είναι όταν έχεις αναδειχθεί ως πρωθυπουργός ή κυβέρνηση,
αποκλειστικά βασισμένος στη λαϊκή ετιμιγορία και αποφασίζεις να θέσεις την κρίση των πολιτών με σταυρό, συντεταγμένα μάλιστα και μετά από αποφάσεις των συλλογικών κομματικών σου οργάνων, έναν υποψήφιο βουλευτή ή ευρωβουλευτή. Διαπλοκή ως κατάλυση της πολιτικής είναι να σε προωθεί ως υποψήφιο πρωθυπουργό ή να σε κρατάει ως αρχηγό κόμματος ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης. Διαπλοκή είναι να σου πληρώνει τα έξοδα των κομματικών σου γραφείων ή να προωθείς τις πωλήσεις των εφημερίδων του με κομματικά δικά σου SMS. Κατάφορη διαπλοκή, πραγματικός κίνδυνος για το δημοκρατικό μας πολίτευμα, είναι ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης να έχει θέση στην υπηρεσία σου, στην υπηρεσία δηλαδή του κυρίου Μητσοτάκη και της κυρίας Γεννηματά, με δικά του αποκλειστικά οικονομική επιβάρηση και έξοδα, πάνω από 10 ζημιογόνες, το τονίζω ζημιογόνες επιχειρήσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης, 6 εφημερίδες, τη μοναδική μονοπωλιακή εταιρεία διανομής τύπου, ραδιόφωνο, ειδησιογραφικές ιστοσελίδες και μέσα από όλα αυτά τα μίντια ένα στρατό από δημοσιογράφους για να δολοφονούν τους πολιτικούς χαρακτήρες όσων δεν υποκύπτουν στη διαπλοκή. Δημοσιογράφοι που ευτυχώς δεν είναι τέτοιοι όλοι όσοι εργάζονται στον ΔΟΜ, δημοσιογραφικό οργανισμό, και στις άλλες μηντιακές εταιρείες ευτυχώς υπάρχουν και εξαιρέσεις. Επομένως, με βάση αυτά, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, η στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα πλέον η ενδεχόμενη στρατηγική ήττα της προοδευτικής μας συμμαχίας δεν θα συνεπάγεται απλώς τη στρατηγική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα συνεπάγεται ουσιαστικά τη στρατηγική νίκη της παρασιτικής διαπλοκής, τη νίκη της παρασιτικής Ελλάδας. Ο κύριος Μητσοτάκης, εάν κερδίσει τις εκλογές το ίδιο βράδυ, δεν θα πει φύγετε, θα πει ελάτε. Θα τραβήξει την κουρτίνα που είπε ο Πρωθυπουργός και θα πει στα μη παραγωγικά, στα παρασιτικά, τα μεταπρατικά συμφέροντα που κρύβονται πίσω από αυτή την κουρτίνα, ελάτε, τώρα ήρθε η ώρα σας. Άρα, αγαπητές φίλες, αγαπητές συντρόφισσες και αγαπητοί σύντροφοι, σε τελική ανάλυση και με βάση όλα τα παραπάνω, το πραγματικό, το βαθύτερο δίλημα δεν είναι Τσίπρας ή Μητσοτάκης. Το δίλημα είναι ανεξάρτητη πολιτική ή υποδουλωμένη πολιτική. Το δίλημα είναι Τσίπρας ή Μαρινάκης. Το βαθύτερο δίλημα είναι δημοκρατία ή ολιγαρχία. Και για να κλείσω, εκφράζοντας μια βαθιά μου πεποίθηση. Μόνο με εσάς, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι που κάθεστε στα πίσω καθίσματα, μόνο με εσάς πλήρως ενεργοποιημένους μπορούμε να τα καταφέρουμε και να νικήσουμε. Πρέπει η προοδευτική συμμαχία να γίνει και δική σας προσωπική όμως υπόθεση. Γιατί? Γιατί σήμερα στην ελληνική πολιτική ζωή δεν ισχύει το γνωστό ποδοσφαιρικό ρητό 11 αυτοί, 11 κι εμείς. Εμείς είμαστε όντως 11, αλλά αυτοί είναι 12. Αυτοί είναι 12 επειδή έχουν πιασμένο το διαιτητή, την πολιτική και μηντιακή παράγκα εννοώ. Μόνο εάν εσείς και οι χιλιάδες προοδευτικοί πολίτες σε όλη τη χώρα στρατευτείτε σε αυτόν τον αγώνα, μόνο τότε θα μπορέσουμε να νικήσουμε. Στη δημοκρατία που δεν είναι ποδοσφαιρικό παιχνίδι ώστε να θεωρηθεί χουλιγκανισμός, όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά επιβάλλεται να μπείτε μέσα στο γήπεδο. Γιατί ο αγώνας μας είναι ένας έντιμος αγώνας. Ο αγώνας μας είναι για την Ελλάδα των πολλών, είναι για την Ευρώπη των λαών. Μπείτε και εσείς στον αγώνα και τότε μην έχετε καμία απολύτως αμφιβολία, σας παρακαλώ. Η νίκη θα είναι δική μας. Σας ευχαριστώ.